Εμείς θα συνεχίσουμε και θα συνδεθούμε τώρα με τον βουλευτή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Ψυχογιό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι σε ένα ταραγμένο έδαφος ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Υπάρχουν τίτλοι που λένε εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ, βγήκαν τα μαχαίρια στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μπορούμε να δούμε πηγαίνοντας στο συνέδριο? Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό που έχουμε ακούσει από κάποιες πλευρές, να επικρατήσει λογική, να υπάρξει συντροφικότητα και να έχουμε ένα ήρεμο συνέδριο? Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Κοιτάξτε κύριε Παραβελίδη, καταρχάς να πω ότι και η δικιά μου η παρουσία στις οργανώσεις του νομού όλο το προηγούμενο διάστημα, στον προσυνεδριακό διάλογο δηλαδή, αλλά και στις εκλογές που έγιναν πριν λίγες μέρες, είχε και αυτήν την στόχευση να μιλήσουμε πάνω στην πολιτική. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, έντονες, κάποιες φορές ξεπερνάνε και τα όρια. Χίλια, συγγνώμη, σας διακόπτω, δεν ήταν ο σκοπός, μάλλον να σας πω κάτι. Εδώ πέρα έχουμε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι γίνονται αντιδημοκρατικά πράγματα μέσα στο κόμμα. Ένα άλλο κομμάτι να θεωρεί την πλευρά Κασελάκη ως εκτός κόμματος, μια ομάδα που επιτίθεται στις διαδικασίες του κόμματος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβιβαστεί αυτό. Θα σας πω, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι, διότι έγινε μια διαδικασία με ικανοποιητική πανελλαδικά συμμετοχή και ομαλή με την εθελοντική παρουσία και προσφορά των εφορευτικών επιτροπών, των συντονιστών και όλα αυτά, με ελάχιστες έτσι, εξαιρέσεις που υπήρξαν όντως καταγγελίες και θα εξεταστούν από τα όργανα. Υπάρχει όμως αυτή η έκκληση και για ενότητα όσο είναι δυνατόν, αλλά και για να μείνουμε, όπως είπα και πριν, στην πολιτική. Κοιτάξτε. Δεν είναι όμως πολύ εύκολο αυτό. Όταν ξεκινήσαμε από την ρητορική της νοθείας ή της αδιαφάνειας από την πλευρά Κασελάκη, φτάσαμε μετά στον ισχυρισμό ότι εδώ κερδίσαμε, μια πλευρά κέρδισε και μάλιστα συντριπτικά, δηλαδή η πλευρά Κασελάκη, λες και είναι παρατάξεις οι οποίες συγκρούονται και όχι σύνεδροι με άποψη και θέση, ή στο ότι θα αποκλειστούν 500 σύνεδροι, κάτι το οποίο τίποτα από τα παραπάνω που είπα δεν ισχύει. Επομένως αυτό δυναμητίζει. Δυναμητίζει και διχάζει και εν ώψη του συνεδρίου, διότι όπως ξέρετε υπάρχει μια επιτροπή νομιμοποίησης και άκουσα πριν και την συνάδελφο και συντρόφισσα την Ολυμπιαδή του Λιγιορίδου, που πράγματι υπήρχε πάντοτε και εξέταζε και τις ποσοστώσεις και τις σταυροδοσίες, αν ήταν σωστές αναοργάνωση, και τον αριθμό των συνέδρων οι οποίοι εξελέγησαν, αλλά και το διαβλητό των διαδικασιών εφόσον υπήρχαν γι' αυτό καταγγελίες. Άρα αυτό υπήρχε πάντοτε και λειτουργούσε πριν από τα συνέδρια και είναι, νομίζω ήταν απαράδεκτο ότι υπήρξε και στοχοποίηση μελών με φωτογραφίες μάλιστα και ονόματα αυτής της επιτροπής, οι οποίοι είναι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες που επί χρόνια έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς στο κόμμα και οι οποίοι δεν αμφισβητούνται για το σεβασμό τους στις διαδικασίες. Δηλαδή έγιναν πράγματα και μέχρι τώρα και με τις δηλώσεις τις σημερινές του πρώην Προέδρου, τα οποία δεν συμβάλλουν σε αυτή τη λογική που λέμε, και ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ έχουμε πάρει θέση όλοι. Έχουμε πάρει θέση όλοι. Εγώ είμαι στην πλευρά, ας πούμε, της πλειοψηφίας πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και υπερασπίζομαι τις αποφάσεις της. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κόντρα επιχειρήματα και τους ακούω. Αλλά υπάρχει και μια ενδιάμεση ζώνη ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν στο συνέδριο να ακούσουν. Και είναι το σώμα του συνεδρίου. Πράγματι είναι υπεύθυνο δημοκρατικά και ελεύθερα να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα τεθεί. Όμως, για να γίνει αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται, να σεβαστούμε τις αρχές της αξίας αριστεράς και του χώρου μας και τους ανθρώπους και τις διαδικασίες του χώρου αυτού που ήταν πάντοτε υποδειγματικές και να μην τραυματίζουμε άλλο το κόμμα με τέτοιου είδους δηλώσεις ή με υπονοούμενα ή με υπόνοιες ή με αμφισβήτηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων που στα μάτια του κόσμου δεν θα τραυματίσουν περισσότερο, θα διαλύσουν εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα έχει που να ακουμπήσει η κοινωνία. Γιατί το κοινοβουλευτικό μας έργο εμάς συνεχίζεται αμύωτο, εντατικό, εποχική πυροσβέστες, ξύλωμα της υγείας, της παιδείας, του προαστιακού σιδηροδρόμου στον ομό μου, και όλα αυτά δεν τα χαρίζουμε. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να κουμπίσει ο κόσμος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και όχι άλλες δυνάμεις. Εντάξει, επομένως, τώρα είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι η λογική μου. Είναι Τετάρτη σήμερα, Σάββατο, Κυριακή. Κοντή γιορτή. Θα τα δούμε όλα. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πλήρη χαρτογράφηση του πώς θα κινηθεί το συνέδριο και οι διαδικασίες. Προς το παρόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σύνδεση στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ.